Τα στοιχεία για τους πνιγμούς στην Κρήτη είναι απογοητευτικά και δείχνουν μια σταθερότητα που ποικίλει ανάλογα με τη σεζόν. Το 2018 καταγράφηκαν στο νησί 38 πνιγμοί, το 2019 19 άνθρωποι πνίγηκαν στη θάλασσα, 5 άτομα το 2020, 17 συνανθρωποί μας το 2021 και 27 το 2022. Κάθε χρόνο συναντάμε αρκετούς πνιγμούς, θα πω εκατοντάδες πανελληνίως, και με το γεγονός λοιπόν αυτό προβήκαμε στη σημερινή ημερίδα με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών. Ότι η ασφάλεια στις θάλασσες από πνιγμούς και δυστυχήματα και γενικά η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελεί προτεραιότητα, ανέφερε ο πρώην Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, ο οποίος στη διάρκεια ημερίδας στο Ηράκλειο αναφέρθηκε στις προσπάθειες που έγιναν τα τελευταία χρόνια με γνώμονα την πρόληψη. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελεί και θα αποτελεί επιλογή πρώτης προτεραιότητας. Τα προηγούμενα 4 χρόνια, σε συνεργασία με το μη κυβερνητικό οργανισμό Safe Waters Post, αναλάβαμε συγκεκριμένες δράσεις μέσα από μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που σαν στόχο είχε την ενίσχυση της ασφάλειας στις θάλασσες και στις παραλίες μας, που δυστυχώς χάνονται εκατοντάδες συνάνθρωποι μας κάθε χρόνο. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε από την Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης σε συνεργασία με την Περιφέρεια και το παρόν, εκτός από στελέχη του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος, έδωσαν λιμενικοί από όλη την Κρήτη αλλά και φορείς αυτοδιοίκησης. Και η συγκεκριμένη σημερινή ημερίδα σαν στόχο έχει να πιστοποιήσει την κοινή γνώμη για το μεγάλο ζήτημα της ασφάλειας στις παραλίες και στις θάλασσές μας, που δυστυχώς κάθε χρόνο χάνουμε εκατοντάδες συνανθρώπους μας. Από την άλλη βέβαια να αναδείξει και τις πολύ μεγάλες πρωτοβουλίες που αναλάβαμε τα προηγούμενα 4 χρόνια. Το μήνυμα μας είναι: ενημερώνομαι για την ασφάλειά μου, προλαμβάνω για τη ζωή μου. Αυτό το πράγμα έχουμε βάλει και στο πανό μας επάνω. Ο σκοπός της ημερίδας έχει να περάσει σήμερα στον κόσμο το μήνυμα, την ευαισθητοποίηση των στελεχών του Λιμενικού Σώματος της Ελληνικής Ακτοφυλακής. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στα ψηφιακά συστήματα που χρησιμοποιούνται πλέον από το λιμενικό, τα οποία έχουν διαμορφώσει μια νέα, όπως επισημάνθηκε, πραγματικότητα που σχετίζεται και με την ασφάλεια αλλά και την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Είναι το πρώτο σώμα το οποίο πραγματοποιεί ψηφιακούς πλέον ελέγχους και αυτό βελτιώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητα και του σώματος αλλά φυσικά και των ελέγχων.